πιο πολλοί Έλληνες τρέχουν. Για δουλειές, για να περάσουν τον δρόμο. Αλλά μια μικρή ομάδα τρέχει απλά γιατί της αρέσει. Ακόμα και όταν στον δρόμο της παρουσιάζονται πολλά εμπόδια. Τρέχουν σε ερασιτεχνικούς αγώνες, στο κλασικό μαραθώνιο του Φιδιππίδη με το ελάχιστο κοινό. Ακόμα και υπερμαραθώνια. Αυτή είναι η Νατάσα. Αφιέρωσε 1,5 χρόνο από τη ζωή της για να τερματίσει στον πρώτο της μαραθώνιο. Ετοιμάζομαι για να τρέξω στο μαραθώνιο που θα γίνει αυτό το χρόνο στην κλασική διαδρομή του μαραθωνίου που αν δεν κάνω λάθος θα γίνει φέτος αρχές Νοεμβρίου. Ήθελα να αλλάξω κάποια πράγματα, ας πούμε, στη ζωή μου που δεν μου άρεσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να ζω πιο υγιεινά, με πιο πολύ ποιότητα, να προσέχω πιο πολύ τον εαυτό μου. Είναι μια φοβερή ελευθερία αυτό το πράγμα για το σώμα μου. Διώχνω οτιδήποτε με απασχολεί από το μυαλό μου, μπορείς και κοιτάς μέσα σου όταν τρέχεις. Είναι και αυτό το φοβερό συνέστημα που φτάνεις ώρες-ώρες, το λένε στα αγγλικά, το λένε runner's high, στα ελληνικά δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται. Είναι μια φοβερή, μια κατάσταση, ας πούμε, υψηλής εγρήγορσης και ίσως, δεν ξέρω, ευτυχίας, ικανοποίησης που φτάνεις όταν τρέχεις και όταν νιώθεις ότι όλο το σύστημα, ας πούμε, όλος ο οργανισμός σου λειτουργεί μια χαρά. Πάει, δηλαδή, είναι μια μηχανή πολύ καλή, πολύ καλά λαδωμένη που δεν σε εγκαταλείπει. Αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω τώρα. Δεν έκανα πάρα πολύ βαριά προπόνηση. Θα έλεγα μάλλον το αντίθετο, πολύ ελαφριά προπόνηση. Δηλαδή, όταν έτρεχα, ξέρω εγώ, έτρεχα σαν να περπατάω και ένα τέτοιο πράγμα και είναι πολύ ενοχλητικό όταν θες να τρέξεις και δεν μπορείς. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι δεν μπορούσα να τρέξω επειδή έχω πάθει ένα τραυματισμό. Αυτό που έχω πάθει στο πόδι μου λέγεται σύνδρομο κοιλιακού προσαγωγού, έτσι μου το είπε ο φυσιοθεραπευτής χθες. Και σήμερα το απόγευμα θα πάμε με τη φίλη μου την Αγγελική που κρατάει την κάμερα αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε σε έναν αγώνα υπεραπόστασης που διοργανώνεται στις Πλατέες από Πλατέες μέχρι Δελφούς, 110 χιλιόμετρα. Ξεκινάει ο αγώνας στις 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα και τερματίζουν οι δρομείς. Οι οποίοι τερματίζουν στις 9 η ώρα το πρωί της Κυριακής, θα τρέχουν όλο το βράδυ και μάλλον ο λόγος γι' αυτό είναι ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη ήδη εδώ πέρα στην περιοχή, ας πούμε, αυτόν τον καιρό. Το βασικό είναι ψυχραιμία και υπομονή. Θέλει την τακτική σιγά. Αυτός ο σκοπός για μένα είναι να τερματίσω.
Η αλήθεια είναι ότι με το τρέξιμο ξεφεύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και προσπαθούμε τέλος πάντων να θυμηθούμε μερικά πράγματα που δεν έχουν αξία, που μάλλον σε αυτά δεν έχει μόνο αξία τα χρήματα και γενικά η ανάδειξη. Και γι' αυτό και δεν μας ενδιαφέρει η πρωτιά, μας ενδιαφέρει η συμμετοχή. Σε ποιο σημείο συνήθως νιώθετε κάποια κούραση? Κούραση έρχεται γύρω στις 60-70 χιλιόμετρα. Οι άρχοντες του τόπου θεώρησαν ότι το πύρι της πόλης τους ήταν λερωμένο. Και έτσι έδωσαν εντολή στον Ευχίδα να πάει τρέχοντας στους Δελφούς και να φέρει καθαρή φλόγα. Έφυγε λοιπόν ο Ευχίδας, πήγε τρέχοντας στους Δελφούς και γύρισε, όπως λέει το ιστορικό. Εξάγνησε το σώμα του στην Καστάλια πηγή, φόρεσε δάφνινο στεφάνι, πήρε από το ιερό του Απόλλωνα καινούρια φλόγα και γύρισε πίσω. Έχουμε μείνει όρθιοι όλο το βράδυ. Τα οδηγώντας από εδώ και από εκεί. Είμαι στη σκοτάδη και στην ερημιά. Δείξε και λίγη Αράχοβα, να δείτε τι ωραία που είναι η Αράχοβα. Η θέα είναι φανταστική, εδώ πέρα που είμαστε. Είναι εδώ, φέρε μου. Άντε, καλό δρόμο. Φτάσαμε. Τη Δευτέρα, οι οποίες είναι σημαντικές και θα δείξουν αν έχει το πόδι μου κάποιο μικρό ράγισμα που το λένε κάταγμα κοπόσωση. Το κόκκαλο έχει ράγισμα. Ναι, μπορεί να έχει πότε γίνεται και αυτό δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι συνηθισμένο, ας πούμε, σχετικά. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να μην κάνω και απολύτως τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, ξέρεις, γιατί με το σώμα μου δεν νιώθω καλά. Έχω συνηθίσει τώρα να είμαι, δηλαδή, να τρέχω, να κάνω, να κινούμαι. Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά για μένα ναι. Να το προσπαθήσω, δηλαδή, να είμαι πιο ενεργητική, παίρνω εύκολα βάρος. Κοίτα, ό,τι πει αύριο ο γιατρός, βασικά. Μεθαύριο, δηλαδή. Δεν ξέρω.